Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρδάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Θέλω να κάνετε ένα σχόλιο για αυτό το που συμβαίνει στο χώρο του επισιτισμού, γιατί είναι μεν η εστίαση με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα έχει ανοίξει. Όμως όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι για την τοπική μας οικονομία αυτό που λέμε κοινωνικές εκδηλώσεις. Δηλαδή, η Κρήτη και πολλές επιχειρήσεις ζουν από τις κοινωνικές εκδηλώσεις πάνω από 6 με 7 μήνες το χρόνο. Πέρυσι, όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Φαίνεται ότι και φέτος δεν αλλάζει, καθώς στην Κρήτη μοιάζει με ανέκδοτο μια κοινωνική εκδήλωση μέχρι 100 άτομα. Κύριε Δασκαλάκη, άκουσα και τους προηγούμενους, τους προλαΐσατες, έχουν απόλυτο δίκιο. Πρέπει άμεσα να πάρει μια απόφαση ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν νοείται, δηλαδή, εντάξει, δεν θα πούμε για 5.000 ή 6.000 παρευρισκόμενους σε ένα χώρο που χωράνε 2.000 και 3.000, αλλά σε ένα χώρο που μπορεί να χωρέσουν 1.000 άτομα ή 800 άτομα, εννοείται με τις απαραίτητες προβλέψεις όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, εννοείται ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στάση άμεσα η κυβέρνηση. Κύριε Δασκαλάκη, παρεπιπτόντως να σας πω ότι κάνα μια περιοδία σήμερα στην αγορά, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ένα κλιμάκιο και με την Ομαρχιακή Ηρακλείου, υπάρχει μια κατήφια στον κόσμο. Όλα αυτά τα μέτρα που λέει τόσο καιρό η κυβέρνηση, εγώ δεν είδα να έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Υπάρχει βέβαια μια συγκρατημένη αισιοδοξία, γι' αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είδαμε καφετέριες γεμάτες πραγματικά, αλλά είδαμε, κύριε Δασκαλάκη, άδεια μαγαζιά. Mm-hmm. Άδεια μαγαζιά. Δεν μπαίνει ο κόσμος να ψωνίσει. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο, πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Και επιτρέψτε μου να πω και μια κουβέντα σε αυτό που είπε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Ότι η Κρήτη δεν είναι σήμερα, είναι εδώ και αρκετό καιρό η πρώτη περιφέρεια σε ανεργία πλέον, μετά από 25-30 χρόνια. Και έρχεται στο νομοσχέδιο η κυβέρνηση, θα τα πούμε και πιο κάτω, mm-hmm. όσο χρόνο έχουμε βέβαια, να μας λέει ότι η ετήσια υπεροριακή απασχόληση θα ανέρθει από 95 σε 120 σε 150 ώρες. Κύριε Δασκαλάκη, σήμερα όχι, το πρόβλημα μην πάμε ακόμα υπερο... εκεί, για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι της αγοράς. Έχει συνάφεια για την ανεργία. Ας το κλείσουμε. Βεβαίως. Επειδή αναφερθήκαμε στο χώρο του επισιτισμού, σήμερα ουσιαστικά, μάλλον από χθες ουσιαστικά, έχει ανοίξει και επίσημα η τουριστική σεζόν. Η Κρήτη είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την τουριστική βιομηχανία. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό, γιατί βλέπουμε μία προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης, μέσα από μια τουριστική προβολή, να προσπαθήσει να σώσει την τουριστική χρονιά και μάλιστα σε μία πανδημία που δεν έχει τελειώσει. Και αυτό οφείλουμε να το πούμε, γιατί ο κόσμος σήμερα μπορεί να νιώθει πιο ελεύθερος, όμως ο κορονοϊός εξακολουθεί να μας απασχολεί και βεβαίως τα μέτρα πρέπει να είναι δεδομένα. Κύριε Δασκαλάκη, ο κορονοϊός είναι εδώ και θα είναι εδώ, γι' αυτό όλοι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ασφάλειας όπως ακριβώς μας λένε οι λοιμοξιολόγοι και οι, αν θέλετε, οι καθήλυνα αρμόδιοι. Θέλω να πω ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ο τρόπος ανοίγματος του τουρισμού. Θέλω να είμαι, εγώ δεν μηδένισα ποτέ τίποτα, mm-hmm. θέλω να είμαι ειλικρινής, από ό,τι πέρυσι. Πέρυσι αυτό που είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, στη Σαντορίνη, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, πραγματικά δημιούργησε τεράστια προβλήματα και ζητήματα που τα πληρώνουμε ακόμα και σήμερα. Θέλω να πιστεύω και διαφαίνεται μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την έλευση του τουρισμού και όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Βαρδάκη, δεν θα έπρεπε να ανοίξει πέρυσι η σεζόν? Όλοι είπαμε, κύριε Δασκαλάκη, και το είπαμε σε όλους τους τόνους, ότι έπρεπε να ανοίξει ο τουρισμός. Όχι όμως με τον τρόπο που άνοιξε. Μην ξεχνάτε, κύριε Δασκαλάκη, ότι άνοιξε ο τουρισμός πέρυσι χωρίς τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα. Με αποτέλεσμα να το πληρώνουμε ακόμα και σήμερα. Το ίδιο λέμε και σήμερα και σας λέω ότι σήμερα η κυβέρνηση έχει βάλει, προφανώς έχει παραδειγματιστεί από το λάθος, από τα λάθη της προηγούμενης χρονιάς, και βλέπω ότι υπάρχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά το άνοιγμα του τουρισμού. Έχει αφορκαστεί την κοινωνία, έχει αφορκαστεί τους τουριστικούς πράκτορες, αν και ομολογώ, κύριε Δασκαλάκη, ότι δεν έχει αξιοποιήσει εργαλεία που έπρεπε να έχει αξιοποιήσει το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά τον εμβολιασμό στον επισητισμό τουρισμό των ξενοδοχοϋπαλλήλων,
Πολλοί εργαζόμενοι είναι ακόμα ανεμβολίαστοι, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει άμεσα. Όπως επίσης δεν αξιοποίησε εργαλεία για την ενίσχυση και των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων. Κύριε Βαρδάκη, επειδή νωρίτερα αρχίσατε να λέτε για την ανεργία, όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι της τουριστικής μας βιομηχανίας, όταν ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών, όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη, ασχολούνται με τον τουρισμό ή εργάζονται ως υπάλληλοι στον τουρισμό. Άρα, αν δεν κάναμε ένα άνοιγμα στον τουρισμό, νομίζω ότι τα ποσοστά αυτά της ανεργίας θα ήταν ακόμα μεγαλύτερα, τουλάχιστον για την Κρήτη. Όμως είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει αυτό όσον αφορά τα στοιχεία της ανεργίας στο νησί. Κύριε Δασκαλάκη, εγώ βλέπω από την εμπειρία που έχω ότι ο τουρισμός θα ανοίξει σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό τα τέλη του Ιούλη. Mm-hmm. Ξέρει αυτή τη στιγμή, έχει καταλάβει η κυβέρνηση ότι 80.000, μπορώ να σας πω και παραπάνω, 150.000 εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμό μέχρι τα τέλη του Ιουλίου δεν θα βάλουν το ένα ευρώ στη τσέπη τους. Δεν έπρεπε λοιπόν να γίνει άμεση επαναπρόσληψη ή αναστολή αυτών των εργαζομένων και ας ενισχυθούν και οι επιχειρήσεις λίγο περισσότερο στα πλαίσια των δυνατοτήτων της κυβέρνησης. Κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να βάλουμε το δάκτυλο υπό τον τύπο των ύλων. Καλά λέει η κυβέρνηση ότι μέτρα. Πού είναι αυτά τα μέτρα, κύριε Δασκαλάκη? Αυτή τη στιγμή 150.000 ξενοδοχοϊπάλληλοι είναι στον αέρα. Δεν έχουν πάρει τους τελευταίους 2,5 μήνες ούτε ένα ευρώ, δεν έχουν πάρει στη τσέπη τους. Και υποτίθεται ότι θα πάνε στη δουλειά τους στα μέσα του Ιούλη. Πώς θα επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι? Τώρα έρχεται και αυτό το νομοσχέδιο με τα εργασιακά. Σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι ουσιαστικά αυτό το νομοσχέδιο θωρακίζει και επαναφέρει πράγματα που είχαν χαθεί από τους εργαζόμενους στο μέλλον. Εσείς βεβαίως έχετε μια εντελώς αντιπολιτευτική γραμμή και έχω την εντύπωση ότι πάτε σε μια ολομέτωπη επίθεση με την κυβέρνηση. Αν δεν κάνω λάθος, τις επόμενες ημέρες, το επόμενο δεκαήμερο, θα έρθει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, σωστά? Σωστά, κύριε Δασκαλάκη, το νομοσχέδιο θα έρθει αρχές Ιουνίου. Τουλάχιστον αυτή είναι η πληροφόρησή μου. Άκουσα τον κύριο Κυρανάκη χθες στο Crete TV να λέει ότι θωρακίζεται πραγματικά με την ατομική διαπραγμάτευση, με την ατομική σύμβαση θωρακίζει το εργαζόμενο. Κύριε Δασκαλάκη, κοιτάξτε. Καταρχήν, κατά την άποψή μου, ένα τέτοιο νομοσχέδιο που έρχεται σε διαβούλευση μόνο για 14 ημέρες, μόνο για 14, δείχνει τον τρόπο που νομοθετεί η κυβέρνηση σήμερα. Εύχομαι να αφουρκαστεί, κύριε Δασκαλάκη, την κοινωνία, το σύνολο της κοινωνίας, η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας, να αφουρκαστεί τους εργαζόμενους, την κραυγή αγωνία των εργαζομένων και να αλλάξει στάση και λογική που πραγματικά πιστέψε μαγειρίζει 100 χρόνια πίσω. Έχει 2-3 διατάξεις θετικές στο νομοσχέδιο που επιτρέψτε να πω ότι είναι ο φερετζές του σκληρού πυρήνα του νομοσχεδίου. Και δεν είναι ακριβώς νομοθετικές παρεμβάσεις, κύριε Δασκαλάκη, είναι ενσωματώσεις οδηγιών όπως η 1185 του 2018 που προβλέπει την γονική άδεια και στους δύο γονείς 4 μηνών αν δεν κάνω λάθος και η κύρωση της σύμβασης του ILO, η σύμβαση 190. Αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο και εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ το είχατε θέσει. Σωστά. Αυτό το άρθρο, εάν πάει κατάρθρο η ψήφιση, θα ψηφιστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ προσωπικά θα το ψηφίσω, όπως θα ψηφίσω, κύριε Δασκαλάκη, και την κύρωση της σύμβασης, την 190 του ILO, mm-hmm. που προβλέπει την καταπολέμηση της βίας και της αξιολογικής κακοποίησης των χώρων εργασίας. Αλλά ο σκληρός πυρήνας του νομοσχεδίου, κύριε Δασκαλάκη, είναι η κατάργηση του 8ωρου. Και η θεσμοθέτηση, αν θέλετε, της 10ωρης εργασίας και της φτηνής υπεραριοχής απασχόλησης. Το πιο οδυνηρό όλων, κύριε Δασκαλάκη, είναι ο 1264, που κάτι που δεν τόλμησε καμιά δεξιά κυβέρνηση, το κάνει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, να βάλει χέρι στο 1264, δηλαδή στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Και πέστε μου, κύριε Δασκαλάκη, ποια απεργιακή κινητοποίηση θα υπάρχει από τώρα και μάλλον από την ψήφιση, αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, όταν ήδη προβλέπει ότι το 1 τρίτο του προσωπικού πρέπει να είναι προσωπικό ασφαλείας. Το πιο οδυνηρό όμως για τους εργαζόμενους, κύριε Δασκαλάκη, επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, είναι η διαθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομική σύμβαση. Χαιρετώ, κύριε Δασκαλάκη, απλά και κατανοητά, γιατί ακούω αυτές τις μέρες πολλές προσεγγίσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Πέστε μου εσείς στον εργασιακό σας βίο, ξέρετε ένα εργαζόμενο, μια συλλογικότητα που πήγε και βρήκε τον εργοδότη, να δείτε πόσο απλά το λέω για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς λέμε.
να ζητήσει από τον εργοδότη τη διευθέτηση του χρόνου αμοιβής και, του χρόνου εργασίας και αμοιβής. Mm-hmm. Κανείς. Πράγματι, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις καταργούνται, κύριε Δασκαλάκη. Πάμε στις ατομικές συμβάσεις, που είναι ό,τι το χειρότερο για τον Έλληνα εργαζόμενο. Δηλαδή, 100 χρόνια, κύριε Δασκαλάκη, μετά από την νομοθέτηση του 8 ώρου στη χώρα μας, μετά από 135 χρόνια από την εξέγερση του Σικάγου, έρχεται μια κυβέρνηση να καταργήσει πραγματικά, όπως το είπα και στη Βουλή τις τελευταίες μέρες, κάθε έννοια δικαίου. Κύριε Εμείς θα είμαστε απέναντι και θα δώσουμε τον αγώνα μας και μέσα και έξω από τη Βουλή, να μην περάσει, να μην εφαρμοστεί αυτό το νομοσχέδιο. Και να σου πω, κύριε Δασκαλάκη, η ελπίδα η δική μου είναι ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι κατά του νομοσχεδίου. Οπότε κάτι πρέπει να δει η κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδάκη. Εγώ να σας ευχαριστήσω ειλικρινά, να σας ευχαριστήσω που το αναδεικνύετε το θέμα. Δέστε αυτά τα μέσα, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης των Αθηνών, τα καλοταϊσμένα μέσα ενημέρωσης, εάν αναφέρουν μία κουβέντα, αφού το νομοσχέδιο είναι εμβληματικό, είναι καλό για την κυβέρνηση. Έπρεπε να το έχουν την βρωμετοπίδα στα δελτία ειδήσεων. Ακούστε τα δελτία ειδήσεων των μέσων ενημέρωσης των Αθηνών, να ακούσετε μια κουβέντα για το εργασιακό νομοσχέδιο. Γι' αυτό και πάλι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, κύριε Βαρδάκη.